Αφήνοντας πίσω της την βαριά ήττα στην πρεμιέρα από την Καλλιθέα, η ομάδα K19 του Γιούκτα φιλοξένησε το περασμένο Σάββατο το Εγάλεο σε αναμέτρηση που έγινε στο Λίντο για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος νέων, τη Super League 2. Απέναντί της ήταν ένας εξίσου δυνατός αντίπαλος, με τον Γιούκτα να θέλει να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Το Εγάλεο είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στο σκορ στο 13ο λεπτό με τον Γκούρι να αξιοποιεί την σέντρα του Παπαλεξανδρή και να κάνει το 0-1 με κοντινή προβολή. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ακόμα κάποιες καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, με τον Δροσατάκη να πραγματοποιεί ορισμένες σωτηρές επεμβάσεις. Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι είχαν αποφασιστικότητα και κατάφεραν να φτάσουν ισοφάριση στο 55ο λεπτό με τον Ντουράκη με κοντινό σουτ, έπειτα από πολύ ωραία ενέργεια του Κατσούρη, ο οποίος δημιούργησε τον γκολ. Ο Γιούκτας ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο και είχε ευκαιρίες με Μιναδάκη, Ντουλάκη και Κατσούρη για να φτάσει σε δεύτερο τέρμα. Τελικά οι φιλοξενούμενοι σε μια αντεπίθεση κέρδισαν πέναλτι στο 83ο λεπτό, με τον Γιούκτα να διαμαρτύρεται έντονα για την υπόδειξη. Ο Δημητρίου ευστόχησε και έκανε το 1-2 για το Εγάλεο, και αυτό ήταν το τελικό σκορ που αδικεί την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του Λεωνίδα Τίτο Μιχελάκη. Νομίζω ότι σε αυτό το πρωτάθλημα που άρχισε να ξεκινήσει, ενώ είχαμε ετοιμάσει μια ομάδα διαφορετική, ξαφνικά χωρίς λόγο και αιτία άλλαξαν τα όρια ηλικίας, με αποτέλεσμα να κάνουμε μια καινούργια ομάδα. Αυτό που είδαμε σήμερα είναι μια ομάδα ενός μήνα, με πολύ νέα παιδιά, νεαρά στην ηλικία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες που είναι όλοι μεγαλύτεροι από εμάς. Όμως τα παιδιά κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια και σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι, παρά το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δικαιούμαστε κάτι παραπάνω από την έννοια του αποτελέσματος, αλλά αυτό που δικαιούμαστε νομίζω θα το πάρουμε μακροπρόθεσμα, γιατί τα παιδιά αυτά, όντως μικρότερα σε ηλικία, θα είναι πολύ ανταγωνιστικά την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι έχουμε τη χαρά έτσι να είμαστε ένα σύλλογο πολύ οργανωμένο, με όραμα βασικά, γιατί το όραμα και της διοίκησης είναι να μπουν παιδιά νέα στην από πάνω ομάδα. Υπάρχει ένας πολύ σωστός σχεδιασμός ώστε παιδιά ανεβαίνουν και κάνουν προπόνηση παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος, είναι στη διαδικασία της εκπαίδευσης και τα παιχνίδια, αλλά και όλη αυτή η διαδικασία να προωθήσουμε νέα παιδιά, που αυτό είναι και ο στόχος. Η ομάδα μας κάναμε μεγάλη προσπάθεια για αυτό το μάτς. Μέχρι το 90 τρέχαμε όλοι. Σταθήκαμε άτυχοι με το πέναλτι που έγινε κάπου στο 80-70, πόσο είναι.